Για άσκηση αυταρχισμού στην περίπτωση του Λουκέτου της ΕΡΤ, έκανε λόγο από το Ηράκλειο ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος μιλώντας σε ανοιχτή συζήτηση ως κεντρικός ομιλητής, τόνισε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι συνολικά η αναμόρφωση της κοινωνίας με στοιχεία κόντρα στα κοινωνικά δικαιώματα. Ήταν μια άσκηση αυταρχισμού. Το ότι δεν αποσκοπούσαν σε δημοσιονομική εξυγίαση φαίνεται και από αυτά που ακολούθησαν σε άλλους τομείς. Γιατί να καταργήσουν τη δημοτική αστυνομία? Δεν έφερε η δημοτική αστυνομία έσοδα στους Δήμους? Απλώς όλα αυτά τα πράγματα πρόκειται για ένα blueprint, για ένα σχέδιο συνολικής αναμόρφωσης της κοινωνίας και του δημόσιου χώρου, με λίγα λόγια μεταφορά πλούτου από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Το συνταγματικό πραξικόπημα, όπως χαρακτήρισε το μαύρο που έπεσε στην ελληνική ραδιοτηλεόραση, είναι μόνο μία από τις εκτός λογικής και δικαιοσύνης, όπως είπε, πρακτικές που η κυβέρνηση έχει μέχρι σήμερα ακολουθήσει, εξηγώντας ότι 9 μήνες μετά το κλείσιμο, από μόνοι τους οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, παρά τον αγώνα τους και το ότι κρατούν αναμένη τη φλόγα, τα αποτελέσματα, αν δεν γενικευθεί ο αγώνας, δεν μπορεί παρά να είναι περιορισμένα. Κακά τα ψέματα, δεν μπορούν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ να δώσουν τη μάχη μόνοι τους ή να έχουν μια νησίδα δημόσιου χώρου όταν έχουμε αυτή τη γενικευμένη επίθεση σε όλα τα δημόσια αγαθά. Γι' αυτό μίλησα ότι κρατούν τη φλόγα αναμένη και μας δίνουν ένα παράδειγμα. Η άποψή μου είναι ότι αγροχρειαζόμαστε μια συνολική πολιτική επανεκκίνηση στην Ελλάδα με τις παλιές αξίες του δημόσιου χώρου, των κοινωνικών αγαθών και κυρίως με τη δημοκρατία, η οποία πλήττεται και υπονομεύεται. Ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θράκης, μιλώντας στην ανοιχτή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ στο Ηράκλειο, εξήγησε ότι η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δεν μπορεί να έχει συνέχεια, διευκρινίζοντας ότι η πολιτική επανακίνηση είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Προσπαθούν να εφαρμόσουν, να μας μετατρέψουν σε μια κοινωνία διαφορετική από αυτήν που είχαμε ζήσει και που βασιζόταν σε ένα βαθμό στα κοινωνικά δικαιώματα, στο εργατικό δίκαιο. Εκείνη λοιπόν είναι που πρέπει να υπάρχει η αντίρρησή μας.